Δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη περιγραφή για αυτό το μπαστούνι το οποίο έχω να σας δείξω αυτή τη στιγμή το οποίο μόλις μου ήρθε η έμπνευση και το ονόμασα το μπαστούνι της Κλεοπάτρας Όχι γιατί είναι αιγυπτιακό, κριτικό, είναι με, με φουλ καταγωγή κριτική, χειροποίητο και με τη δική μας φραγίδα και υπογραφή Ο λόγος που του αυτή την ονομασία είναι γιατί είναι όπως τα, αυτά τα σχέδια που είχαν στις πυραμίδες έχουμε εμείς εδώ στην γνωσό που είναι το κεφάλι τελείως προφίλ και το σώμα αμφάζ, ελπίζω να μην τα λέω ανάποδα, τα έχω ξεχάσει όλα αυτά αλλά πραγματικά μου θυμίζει αυτό το μπαστούνι θα μπορούσε να είναι άνετα της Κλεοπάτρας, δείτε το. Χειροποίητο λοιπόν κριτικό μπαστούνι από ξύλο αστήρακα, 1,20 το ύψος του, 400 γραμμάρια μόλις το βάρος του και 7 εκατοστά υπερίμετρος του κορμού του. Ο αστήρακα είναι κυτρινοπό ξύλο και έχει έντονα καψίματα, έτσι ώστε να έρθει να ισιώσει γιατί είναι σχετικά σκληρό ξύλο. Πάμε να δούμε λίγο την κούρμπα από μέσα. Και από την άλλη πλευρά. Αν η Κλεοπάτρα πάντως ζούσε αυτή την εποχή και ερχόταν στην Κνωσό, έτσι, θα της την έκανα δώρο. Πραγματικά μου θυμίζει. Θα μπορούσε να είναι, να είναι στον πρίγκιπα με τα κρίνα να κρατάει αυτή την κατσούνα. Α, στις, στη, στην γνωστό δική μας. Με τη δική μας φραγίδα και υπογραφή το συγκεκριμένο μπαστούνι. Και έχει εδώ στα μέσα ένα ε, πάρα πολύ όμορφο έντονο ε, έντονη κούρμπα όπως βλέπετε εδώ. Διαθέσιμη από τώρα και για λίγο ακόμα στο κατσούνες.gr και αυτό γιατί... Δεν ζει. Αλλιώ θα τις την είχα στείλει. Δεν θα μπαίνει καν στο site. Κάτσουνε.gr στη ρίξου πάνω του. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σα στο κανάλι μα και σα ευχαριστώ γιατί ήδη ξεπεράσαμε τους 100 χρήστε και είναι λίγο καιρό που το έχω φτιάξει το κανάλι. Ξέρω ότι μα στηρίζετε και είναι απόδειξη γιατί είχαμε παλιότερα άλλο κανάλι και ακόμα και στο καινούριο συνεχίζετε και μα στηρίζετε. Και φυσικά ενεργοποιήστε τι ειδοποίησει για να βλέπετε πρώτοι όλα αυτά τα μπαστούνια τα οποία φτιάχνουμε για όλου εσά και τα ανεβάζουμε για όλου εσά, έτσι ώστε να, να ξέρετε ακριβώ γιατί είμαστε σε χωριό, γιατί ζείτε σε όλη την Ελλάδα και όχι εδώ γύρω. Και θέλουμε να σα δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα χειροποίητο κριτικό μπαστούνι ανθεκτικό, έτσι, όχι το εμπορίο, όχι βιομηχανικό και θέλουμε να ξέρουμε να ξέρετε ακριβώ πώ είναι το μπαστούνι. Αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε να το δείτε από κοντά, σα δίνουμε τη δυνατότητα με το βίντεο να το δείτε. Δυστυχώ δεν μπορείτε απλά να το αγγίξετε, αλλά βλέπετε ακριβώ τι είναι αυτό που θα σα έρθει. Κατσούνε.gr, στηριχτείτε πάνω του.